και πριν από το διάλειμμα. Μάλιστα. Όπου βάζει ένα θέμα και λέει ότι οι νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί κατόπιν ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια και έχουν πάρει λιγότερε από 151 ψήφου, δηλαδή στην προηγούμενη Βουλή, είναι άκυρα. Επειδή λείπουν οι, οι βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή. Τι λέει η κυβέρνηση γι' αυτό. Κύριε Κωνσταντοπούλη, πρόεδρο τη Βουλή, χθε έδωσε μια εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη σε σχέση με τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το ξέρω τι έκανε. Σας... Λέω τι λέει Βεβαίως. και λέει για αυτό το Βεβαίως. θέμα. Και μέσα σε όλα αυτά που είπε, έκανε δηλώσει σε σχέση με την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, σε σχέση με την αναβάθμιση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου, σε σχέση με τη δημοσιότητα των διαδικασιών τη Βουλή και σε σχέση ταυτόχρονα και με τον περιορισμό πολλών προνομίων τα οποία λειτουργούν εν τέλει με τρόπο καταχρηστικό από του ίδιου του βουλευτέ. Επομένω, όλα αυτά κινούνται σε μια πολύ σωστή κατεύθυνση. Στο συγκεκριμένο που με ρωτάτε, αυτό που είπε είναι ότι θα γίνει έλεγχο, δεν είπε ότι είναι άκυρε, είπε ότι θα γίνει έλεγχο εάν υπάρχουν ζητήματα ακυρότητα αυτών των αποφάσεων. Η κυβέρνηση δηλαδή, για την Υπάρχουν Αριθμοί, οι αριθμοί που το ακριβώς. κάνουν αυτό και η πλειοψηφία και το κάνουν. Η κυβέρνηση, η κυβέρνηση, κυβέρνηση ε, αυτή τη στιγμή ο ρόλο τη είναι το νομοθετικό και το κυβερνητικό έργο. Για εμά, για την κυβέρνηση, οι νόμοι αυτοί που πρέπει να ακυρωθούν θα ακυρωθούν με πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση, αντικαθιστώ, αντικαθιστώντας νόμου οι οποίοι ήδη υπάρχουν με άλλου νόμου. Και η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα επιτελέσει αυτό το έργο, σε σχέση με την ε, ακύρωση νόμων με, που θα γίνουν μέσα από το νομοθετικό έργο. Έτσι, κυρία Κώστα, είναι το ζήτημα ότι ένα νόμο που ψηφίστηκε με λιγότερου από 151 ψήφου επειδή η Χρυσή Αυγή ήταν στη φυλακή. Τότε δεν αφορά μόνο μνημονιακού. Μπορεί να αφορά και ρυθμιστικού. Μπορεί να αφορά διάφορα πράγματα. Η κυρία Μα, Κωνσταντοπούλου, η κυρία, κυρία, κυρία. Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα γίνει έλεγχο. Δεν είπε ότι θα βγουν άκυρε αυτέ τι δύο. τώρα λέτε με την ελληνική είπε ότι θα γίνει, θα γίνει, λέτε, γιατί θα θα γίνει έλεγχο σε, σχέση με αυτού του νόμου. Όχι, εγώ λέω ότι η κυρία, γνώσσα γνώσσα κυρία Κωνσταντοπούλου από το θεσμικό ρόλο τον οποίο έχει. Ε, αναλαμβάνει πρωτοβουλίε και συζητάει για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ρόλο τη Βουλή. Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά, όταν θέλει να αντικαταστήσει ένα νόμο με κάποιον άλλον, θα το κάνει μέσα από το νομοθετικό της. Είχε δηλαδή. ενημερωθεί ο Πρωθυπουργό ή Η κυβέρνηση για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή τη θέση του κ. Κωνσταντοπούλου της Παλαιότητας Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει η ίδια ένα θεσμικό ρόλο πολύ συγκεκριμένο και ακριβώς μέσα από αυτό το θεσμικό της Είχε ρόλο δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. προβαίνει, σε αυτή την κίνηση. Η όλη κίνηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η συνέντευξη προφανώς που τερινώ, έδωσε χθε, κατά την άποψή μα κινείται σε μια θετική έτσι, κατεύθυνση για την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, όλα αυτά τα οποία σας είπα πριν, στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι αυτό το οποίο με ρωτήσατε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι για τον οποιοδήποτε νόμο θέλει η κυβέρνηση να τον αντικαταστήσει, θα τον αντικαταστήσει μέσα από την ομοθετική διαδικασία και μέσα από τις πράξεις των αρμόδιων Το γεγονό ότι το διαχωρίζετε λοιπόν δείχνει ότι θεωρείται θετικά τα άλλα και αυτό συζητήσιμο. Ε, έχει ένα σκεπτικό, κύριε Κωνσταντοπούλου, βέβαια. Το yeah, ανέφερε έτσι. Ε, τώρα, για το άλλο μεγάλο θέμα που απασχόλησε χθε και την κυβέρνηση και την κοινωνία. Με το, το θέμα με τη, με τη, διαταγή από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, yeah. τη συνέντευξη του κύριου Πανούση χθε, ε, ο οποίο ο κύριο Πανούση έδωσε και ένα ενημερωτικό σημείο χθε του Πολίτη Δημοσιογράφου, από το οποίο ενημερωτικό σημείωμα προκύπτει ότι ο στρατηγό αυτό έβγαλε αυτή τη διαταγή Κατόπιν, όπω το αναφέρει και όλα στο σημείο 3, κατόπιν παρέμβαση επικοινωνία κάθετο παρέμβαση τη κυρία Παθανά, η οποία κυρία Παθανά είναι συνεργάτη τη κυρία Χρυστοδηλοπούλου, με σκοπό την υλοποίηση με την στην νέα πολιτική κλπ. Τι, η κυβέρνηση τι λέει τώρα, γιατί. Εξακολουθεί να μιλάει για προποκάτσια. Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο διαβάζετε αυτή τη στιγμή είναι έγγραφο υπηρεσιακό από την υπηρεσία τη οποίας προείσταται ο συγκεκριμένος υποστράτηγος ο οποίος εξέδωσε και την, την εντολή χωρίς να ενημερώσει Μες. κανέναν από τη φυσική ναι. ηγεσία της αστυνομίας και κανέναν από την πολιτική ηγεσία ναι. της αστυνομίας. Το οποίο Έτσι, το διένυμε ο, ο, κ. ο, Πανούς, ο κ. Πανούσης σημαίνει ότι Ο κ. διένυμε μια σειρά από έγγραφα υπηρεσιακά τα οποία υπήρχαν στη διάθεσή του στο πλαίσιο τη καλύτερη ενημέρωση. Ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι το σημείο, η παράγραφο 3, αν δεν κάνω λάθο, ναι, του ναι, ναι. συγκεκριμένου ενημερωτικού υπηρεσιακού υπογραμμίζω εγγράφου, ο κύριος Πανούσης, η κυρία Χριστοδηλοπούλου και η κυβέρνηση έχει διαψεύσει από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε η οποιαδήποτε παρένεση προ την πλευρά του υποστράτηγου του συγκεκριμένου. Το συγκεκριμένο θέμα το οποίο προέκυψε, κατά την άποψή μα, είναι ένα μείζον θέμα είναι ένα μείζον θέμα το οποίο δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να δημιουργήσει προβλήματα και να δημιουργήσει θέματα κατά έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά αδόκιμος. Δημιουργήθηκε δηλαδή ένα θέμα εκ του μη όντως, με πρωτοβουλία υπηρεσιακού παράγοντα, χωρίς να ρωτήσει τον οποιοδήποτε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και αυτό ακριβώς δημιούργησε μια κατάσταση η οποία εκμεταλλεύτηκε με τρόπο άριστα οργανωμένο και αυτό δημιουργεί και απορίε και στην κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να σα θυμίσω την άμεση αντίδραση του κυρίου Σαμαρά μετά τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου από ε, από τηλεοπτικό σταθμό. Όπω ταυτόχρονα και μετά από 10 λεπτά την ύπαρξη μια ανακοίνωση, μια μισή περίπου σελίδα από το Σωματείο του Συνοριοφυλάκων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δώσει την παραμικρή έντολη σε σχέση με αυτό το ζήτημα και αυτό που πραγματικά μας προκαλεί απορία είναι εν τέλει το ποιο. Ε, σύμφωνα με αυτού του υπηρεσιακού παράγοντε που έδωσαν αυτή την εντολή, ποιο έχουν την αίσθηση ότι αποφασίζει με ποιον τρόπο και σε ποιον χρόνο Μη για τη μεταναστευτική πολιτική. Εσεί υπονοείτε ότι η Νέα Δημοκρατία βάλει τον υποστράτηγο να βγάλει χαρτί και είχε έτοιμη την ανακοίνωση τη. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα τέτοιο από τη στιγμή. Αυτό ψάχνετε. που δεν Έχω τέτοια στοιχεία και δεν Ερευνάτε. θα μπορέσω. Ερευνάτε, Ερευνάτε προ αυτή την κατεύθυνση. Εγώ λέω τι ενδείξει οι οποίε υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία, όπω φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Προσπάθησε να πατήσει σε ένα θέμα το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή για την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Επιλέγει να ανοίξει αυτό το ζήτημα με τρόπο Λεύτε, ο οποίος δεν εύτε. έχει να κάνει Ενώ με τι πολιτικέ πρωτοβουλίε της κυβέρνησης και για λόγου που έχουν εγώ, να κάνουν ενδεχομένω και με τη σημερινή εγώ, 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 μέρα εγώ, 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 και με την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Να πετάξουμε την μπάλα έξω από το γήπεδο, αυτό προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, βλέποντα τη μεγάλη απήχηση που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, έτσι ώστε. Να μπορέσει να ναι. λειτουργήσει ω μια βαλβίδα αποσυμπίεση, ενδεχομένω και για την κοινοβουλευτική ομάδα αυτό, που αυτό έχει σήμερα. Το κόμμα που διένυμε ο κ. Πανούση λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ότι ε, υπήρξε επικοινωνία παρέμβαση τη κυρία Παθανά ε, για να βγει αυτή η διαταγή. Ε, αυτό ε, επειδή η κυρία Παθανά. Υπήρχε, δεν υπήρχε η παραμικρή παρέμβαση. Αυτό δεν το λέει ο κ. Πανούση. Τον κύριο Πανούση, αν το ρωτήσετε, δεν. Όχι, το, το, ξέρει ναι, κάτι λέει, τέτοιο, διαψεύδει οποιαδήποτε τέτοια βασίλεια. Έδωσε, έδωσε μια σειρά από έγγραφα που είναι τα υπηρεσιακά Α, έγγραφα, λέτε, και, λέτε, και αυ, λέτε αυ, για το, το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι το υιοθετεί ε, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ισοσύνημα. η σύσκεψη που περνάει μέσα δεν έγινε. Το τηλεφώνημα τη Παθανά δεν υπήρχε παρένεση από την κυρία Σπαθανά ή από την αρμόδια υπουργό. Άρα είπε ο υποστράτηγο και Ο υποστράτηγο δεν είναι υπό την εποπτεία ή την αυτό, ηγεσία. Αυτό, της αυτό, είναι αλήθεια. Δεν το του παθανάζουν, δεν του ξέρουν. ο, ο, ο συγκεκριμένο υποστράτηγο, αυτόν από τον οποίο οφείλει να παίρνει εντολέ και να ενημερώνει, είναι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο. Να, ε, ε, μισό. Ευρώ. Βρίσκεται κάτω από Άρα λοιπόν ο υποστράτηγο έδωσε ε, ένα χαρτί, ένα ενημερωτικό σημείο μα στον Υπουργό, ο οποίο ο Υπουργό το διένυμε στου δημοσιογράφου, και στο οποίο χαρτί μέσα ο υποστράτηγο λέει ότι υπήρχε επικοινωνία παρέμβαση τη κυρία Παθανά προ εμένα. Ναι. Και εσεί λέτε ότι δεν υπήρχε. Και εσεί και ο υπουργό. Δεν μπορείτε να το δείτε, όχι. Απολύτω. πράξη Απολύτω. Και αυτό που βλέπω... έχει σημασία, και με συγχωρείτε, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και όπω το έχετε καταλάβει και εσεί και η ελληνική κυβέρνηση, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποιοι περισσοιακοί παράγοντε μέσα στην αστυνομία ε... σε μία περίοδο. Πραγματικά, που ο καθένα ενδεχομένω να μπορεί να εκμεταλλευτεί διάφορε ιδέε. Και οι λέξει και ναι. Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δηλαδή, δεν ναι. είναι δυνατόν το απόγευμα τη μία μέρα να βγαίνει μια εντολή που λέει ότι από την επόμενη μέρα, το οποίο βέβαια δεν λεγότανε και με σαφή τρόπο, παρόλο που έπαιξε στην πρώτη στιγμή σε κάποια δελτία ειδήσεων και ο κύριο Σαμαρά στην ουσία μιλούσε ότι από την επόμενη μέρα βγήκε 10 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα το βράδυ και είπε ότι από το επόμενο πρωί υπάρχει σε ισχύ αυτή η εντολή, κάτι το οποίο δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση, ούτε καν από αυτό το έγγραφο. Ε, σε τέτοιου τύπου ζητήματα λοιπόν, σε ζητήματα σοβαρά μεταναστευτική πολιτική, η μόνη αρμόδιοι είναι η υπουργοί και η πολιτική ηγεσία ε, ε, ε και η κυβέρνηση. Κύριε Σαγκλαρίδη, δύο λεφτά όμω, διότι υπάρχει ένα θέμα. Το χαρτί, η διαταγή εγώ δημοσιογραφικά, επειδή έχω μιλήσει με τον κ. Χρυστοδηλοπούλ και δημοσίω, όχι. Mm -hmm. Βεβαίω. Το χαρτί αυτό που έλεγε μέσα η διαταγή του υποστρατήγου, ανεξαρτήτω αν είχε ρωτήσει τον Πανού ή όχι, απεικόνιζε πλήρω τι απόψει κυρία για το μεταναστευτικό. Βεβαίω. Από τη στιγμή η κυρία Χρυστοδηλοπούλου σε δηλώσει που έκανε στο, σε ένα blog, στο News Post, νομίζω. Yeah. Στην πραγματικότητα υιοθέτησε το περιεχόμενο του εγγράφου. Και, Και από σας... τη στιγμή που δείχνει ο Γιώργος Πανούς, η κυρία διπλό εξαφανίστηκε. Και να σας απαντήσω. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου είναι η υπεύθυνη υπουργό, η οποία θα φέρει όταν επιλέξει και με τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει τα ζητήματα αυτά τη μεταναστευτική πολιτική, όταν αυτή όμω το επιλέξει. Εντάξει. Όχι όταν το επιλέξει ο υποστράτηγο, και, ωραία. Αυτό, και αυτό δημιουργεί ωραία. ερωτήματα. Ε... Γιατί ο υποστράτηγο επέλεξε ε... εκείνη ε... τη στιγμή για να φέρει αυτό το έγγραφο, χωρί ε... να έχει συμβουλευτεί ε... ούτε την κυρία Χριστοδουλοπούλου ούτε τον κύριο Πανούση. είναι εύκολο να ρίχνετε με αλφαγιώτα. Ένα υποστράτηγος στην Πυρά ω αποδιοπομπέο τράγο, να πούμε και την άλλη πλευρά όμω, την οποία τι ξέρετε. Ότι το 2014 συνελήφθησαν συνολικά 77.000 άτομα, εκ των οποίων κρατήθηκαν μόνο οι 4.000. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αυτό που είπε ο υποστράτηγο με τη διαταγή του ισχύει στην πράξη. Ισχύει, είναι. Κοιτάξτε, Έτσι. αυτό που μα είπε η του Δουλοπούλου και εδώ, υπάρχουν... ότι υπάρχει ένα νόμο πολύ καλό του 12, τον οποίο δεν θα mm -hmm. Έτσι δεν ναι. Να σα πω. Ισχύει στην πράξη, δηλαδή μπορεί να τρόμαξε ο κόσμο και η κοινωνία ότι Ω, και ο κόσμο κυρίως... είναι πολύ ελεύθερη, αλλά ισχύει ακούστε. στην πράξη. Λόγω έλλειψη ε, κέντρων κράτηση και μεταστευτικών πόρων, τους πιάνουν και του αφήνουν ελεύθερου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μπούμε λίγο στην ουσία του θέματο. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πριν από μια εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδε, δέκα μέρε, όλα τα τηλεοπτικά δελτία πολύ καλά έκαναν. Ασχολούν... ασχολούνταν με την αμυγδαλέζα. Ναι. Και πολύ καλά έκαναν. Και με μεγάλη μα χαρά μεγάλη μα χαρά, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο μα καίει ω κοινωνία. Είναι ένα αγκάθι στον, α... στον αστικό πολιτισμό τη χώρα μα και είναι στον ευρωπαϊκό πολιτισμό οι συνθήκε κράτηση των μεταναστών στην Αμυγδαλέζα, όπου στηβάζονται ανήλικα παιδιά, έγκυε γυναίκε. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί βασανιστήρια. Έχουν υποστεί βασανιστήρια. Δεν ξέρει και το θέμα τη. Πολύ αθήνης. καλά το γνωρίζω. Να σα πω. Του να του το, να σας να σας το να αφήνουν Να σα απαντήσω. Και κόψτε το λαιμό σα. Δεν είναι κόψτε το λαιμό σα. Αλλά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Καταρχήν, για να υπάρχει μια αποσυμφόρηση στην Αμυγδαλέζα, αυτό το οποίο γίνεται είναι να αφήνονται καθημερινά 10, 15, 20 άτομα από την Αμυγδαλέζα, τα οποία είναι άτομα που κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις αφήνονται. Σύμφωνα. Τους πάνε στον ομορήγο, τους αφήνουν και δεν έχουν που να πάνε. Αυτή φάνε. τη στιγμή αυτό που κάνουν τα αρμόδια Υπουργεία είναι να χρησιμοποιήσουν αυτό που δεν έκανε η προηγούμενη δηλαδή η κυβέρνηση, να βρουν τα κονδύλια, να χρησιμοποιήσουν κονδύλια τα οποία είναι αχρησιμοποιητά και λιμνάζουν, και αυτό το ξέραμε και από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να φτιαχτούν αυτέ επιτέλου οι δομέ μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, χρήματα τα οποία λιμνάζουν, έτσι ώστε να υπάρξουν δομέ για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Α. Αυτό που οφείλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και δεν θα πατήσει καμία μπανανούφλουδα. Ούτε ξενοφοβία, ούτε μυσαλλοδοξία, ούτε ρατσισμού, γιατί αυτό δεν το κάναμε ούτε όταν ήμασταν αξιωματικοί αντιπολίτευση, δεν το κάναμε ούτε στην προεκλογική περίοδο. Πιστέψτε με, δεν θα το κάνουμε και τώρα, Άρα, πολύ σύμφω. περισσότερο που είμαστε κυβέρνηση. Να μπούμε σε μια διαδικασία ξενοφοβία και ε, αντανακλαστικού μίσου και ασφαλώς. διαχωρισμού των ανθρώπων. Ό,τι κάνουμε, πόσο... θα το κάνουμε με πλήρη γνώση του ποια είναι η κατάσταση στην Αθήνα, τη γνωρίζουμε όλοι μα πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε γειτονιέ τη Αθήνα, αλλά να είστε σίγουροι, δεν θα αφήσουμε να πρετανεύσουν τα μηνύματα τη μυσαλλοδοξία και του ρατσισμού Ωραία. με τον τρόπο με τον οποίο ξαναπροσπαθούν να μπουν στην ατζέντα από την πλευρά τη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτέ οι ιδέε έχασαν στι 25 του Γενάρη, αυτέ οι ιδέε θα μπουν στο πάντως, από τη ιστορία. Πάντω, τα πούλμα που δείχνουμε είναι γεμάτα και τα πούλμα, αν είναι 50 αρια, δεν είναι 15 άρια. Τόση ε. είναι. Χθε, αν είδατε και τα ρεπορτάζ, από τα ρεπορτάζ τα ίδια που δείχνουν τα Πούλμαν, είπαν ότι έφυγαν από την Αμεγδαλέζα 20 λοιπόν, άτομα. Εντάξει, μα κάτι. Πάνε στην Ομόνια όμω, επιμένω. Είτε, ε, το ρεπορτάζ αυτό λέει: Ότι πάνε στην Ομόνια. Και πολλοί δεν έχουν σπίτι, δεν έχουν πού να πάνε. και... Ε... Υπάρχει αυτή τη στιγμή κινητοποίηση από, από τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην μένουν στον δρόμο. Δεν θέλουμε να μένουν στον δρόμο. Ε, να αποσυμφορήσουμε την Αμεγδαλέζα και να μένουν στον δρόμο. Λοιπόν, πείτε μα κάτι. Χθε ο κ. Βαρουφάκη μιλώντα είπε σε ερώτηση που έγινε μάλιστα από το ΜΕΓΑ. Νομίζω από τη Σοφία Τη Δήμψα, αν κατάλαβα καλά. Ε...